outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Εδώ έχουμε μοσχαράκι, το οποίο είναι από το κιλό, είναι κιλότο. Είναι μαλακό κρέας το κιλότο. Ναι, είναι μαλακό πολύ. Ναι. Και είναι για κατσαρόλες και γενικά για βραστά κατσαρόλες. Εδώ έχουμε πράσο ψιλοκομμένο. Εδώ έχουμε κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Εδώ είναι φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Εδώ έχουμε ντομάτα κονκασέ, μπελντέ, δεντρολίβανο φυμάρι, κλωναράκια. Έχουμε κόκκους πιπέρι, ψιλοκομμένο σκόρδο. Έχουμε μέλι, θυμαρίσιο, αλάτι πιπέρι, κίμινο τριμμένο, τα δαμάσχινα, μαυροδάφνη και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα το ελαιόλαδο. Όχι πάρα πολύ, 3-4 κουταλιές σούπας και το αφήνουμε να κάψει λίγο. Τώρα που έχει κάψει λίγο το ελαιόλαδο, θα προσθέσουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, το ξηρό, σκόρδο, ανακατεύουμε λίγο γρήγορα για να μας καεί αρπάκι. Με το μοσχαράκι έχουμε κόψει σε μερίδες. Ναι, είναι γύρω στα 50 γραμμάρια η μερίδα. Η ποσότητα που φτιάχνουμε τώρα είναι εδώ, για πόσα πιάτα είναι? Τώρα ένα κιλό είναι 3-4 μερίδες. Πρέπει λίγο να θωρακιστεί το κρέας, δηλαδή εδώ, από όλες τις πλευρές, για να κρατήσει τα υγρά του μέσα. Ωραία. Τώρα προσθέτουμε το μπελντέ. Το καλό είναι λίγο να κάψει το μπελντέ για να βγάλει, να είναι πιο νόστιμο. Προσθέτουμε μαύρο δάφνη. Ένα ποτηράκι του νερού. Την αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ωραία. Η μαυροδάφνη τι άρωμα δίνει, τι γεύση στο συγκεκριμένο φαγητό? Είναι μια γλυκιά γεύση τώρα. Αφήνουμε το νόμευμα να εξατμιστεί. Να εξατμιστεί, ναι. Για να μείνει η γεύση της μαυροδάφνης. Προσθέτουμε ντομάτα κονκασέ. Ωραία. Και ρίχνουμε τώρα τα μπαχαρικά μας. Λίγο αλάτι. Σε τι θερμοκρασία περίπου θα το φτιάξουμε, το βράσουμε? Σε χαμηλή, σε... Σε μέτρια. Σε μέτρια. Για να μαλακώσει το κρέας. Θέλει λίγο πιο πολύ βράσιμο το μοσχαράκι. Αλάτι, πιπέρι. Λίγο κοιμή. Σκόπους μπαχάρι. Ωραία, και τώρα προσθέτουμε το κλωναράκι, το δεντρολίβανο και το φυμάρι. Τα προσθέτεις έτσι ολόκληρα μέσα για να τα βρεις μετά, να τα αφαιρέσεις. Μπράβο, απλώς να πάρει το άρωμα θέλει. Και μετά τα βγάζουμε στο τέλος. Ωραία, τη σκεπάζουμε με νερό τώρα. Πόση ώρα περίπου θα το αφήσουμε να βράσει? Αυτό θέλει γύρω στη 1 ώρα και 1 τέταρτο, αλλά το προσέχουμε να είναι, όταν δούμε ότι έχει μαλακώσει το κρέας και πρέπει να δέσει σάλτσα, τότε είναι έτοιμο. Ωραία. Και το αφήνουμε τώρα να βράσει. Αν δούμε ότι έχει πιει τα υγρά του και δεν είναι έτοιμο, προσθέτουμε λίγο νεράκι ακόμα. Και στο τέλος, 20 λεπτά πριν το τελειώσουμε, θα ρίξουμε τα δαμάσκηνα και το μέλι. Για το μπουρέ με σελινόριζα και μοσχολέμονο θα χρειαστούμε μισή σελινόριζα, την οποία θα την κόψουμε σε κύβους, και μια πατάτα. Τα ρίχνουμε σε κατσαρόλα και προσθέτουμε νεράκι μέχρι να τα σκεπάσει. Ωραία. Αυτό θέλει κανένα μισάωρο περίπου. Ή το ελέγχουμε μέχρι να μαλακώσουν οι σελινόριζα και οι πατάτες. Τα λαχανικά μας τώρα είναι βρασμένα και θα τα σουρώσουμε στο σουρωτήρι μας.
Ζεσταίνουμε λίγο την κατσαρόλα. Και προσθέτουμε δύο κουτάλιες της σούπας βούτυρο, ανάλογα με τη δόση του πουρέ. Ρίχνουμε τα λαχανικά μας μέσα, τη σελινόριζα και την πατάτα και θα πολτοποιούμε με το σύρμα. Ωραία. Και προσθέτουμε λιαρό γάλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο πολύ χαμηλό για να μην αρπάξει το γάλα. Τα έχουμε λιώσει με το σύρμα και από ό,τι βλέπουμε ο πουρές είναι έτοιμος. Κλείνουμε τη φωτιά, είμαστε έτοιμοι και προσθέτουμε αλάτι, τρεις τζούρες, πιπέρι, σύστημα από lime. Από ένα lime? Ναι, είναι λίγη δόση και μισό μισού καλύτερα. Και λίγο χυμό από lime γιατί είναι δυνατός. Ωραία. Και άμα θέλουμε λίγο μοσχοκάρι εδώ στο τέλος. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα για να το σερβίρουμε, παίρνουμε το μπουρέ της ελληνόριζας, τοποθετούμε στη βάση του πιάτου και κάνουμε ένα άνοιγμα στη μέση. Για να χτίσουμε το κρέας στη μέση. Ναι, ναι. Και παίρνουμε το μοσχαράκι με τα δαμάσχηνα και το τοποθετούμε στη μέση. Ωραία. Βάλουμε ένα δαμάσχηνα ακόμα. Και στο τέλος τοποθετούμε και ένα θυμαράκι από πάνω. Να βρισκόμαστε εδώ, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, Αρκαδία, στο κέντρο της πόλης. Είμαστε μαζί με την κυρία Έλενα Τσιάρα, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και θέλουμε να μας παρουσιάσετε, κυρία Τσιάρα, το πιάτο που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, φτιάξαμε με τον σεφ μέσα στην κουζίνα. Το πιάτο το οποίο φτιάξαμε είναι μοσχαράκι με δαμάσκηνα που το έχουμε συνοδέψει με πουρές ελληνόριζες με μοσχολέμονο. Με τι κρασί συνοδεύεται, συνηθιστό με λευκό ή με κόκκινο? Με κόκκινο.